Φιλικό αγώνα έδωσε το περασμένο Σάββατο ο Γιούχτα στις Αρχάνες, όπου υποδέχτηκε τον ΠΑΟ Κρουσόνα. Το συγκρότημα του Νίκου Σουριά επικράτησε με 1-0 με γκολ του Ροβίθη, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα των Αρχανών έχασε αρκετές ευκαιρίες. Ο προπονητής της ομάδας, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του αλλά και την εικόνα του αγώνα. Ότι ήταν πολύ χρήσιμο φιλικό. Κατά τη γνώμη μου, το σημερινό παιχνίδι θα μοιάζει με πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος. Εμείς αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι να έχουμε τον έλεγχο, να έχουμε την μπάλα, να δημιουργούμε. Στις γενικές γραμμές προσπάθησαν τα παιδιά. Μόνο μας έλειψε ήταν να κάνουμε γκολ πιο γρήγορα με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν. Βγάλαμε συμπεράσματα, δώσαμε χρόνο όπως έπρεπε με βάση την εποχή. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με αισιοδοξία, περιμένοντας και τις εξελίξεις για το πότε θα ξεκινήσουμε. Από την άλλη, ο προπονητής του ΠΑΟ Κρουσόνα, Βαγγέλης Κρασανάκης, δήλωσε ότι το παιχνίδι με τον Γιούχτα ήταν το πιο δύσκολο που έχουν δώσει μέχρι τώρα. Παιδιά, για μας ήταν το δυσκολότερο και το πιο απαιτητικό φιλικό που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, σε ένα τερέν που δεν το είχαμε συνηθίσει το χόρτο. Αυτό δεν αποτελεί βέβαια δικαιολογία. Αμυντικά νομίζω ότι σταθήκαμε αρκετά καλά σε ένα αντίπαλο πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ανταγωνιστικό, που σίγουρα με τον Νίκο έχει αλλάξει όλη η νοοτροπία της ομάδος. Έχει γίνει πιο επιθετική και νομίζω ότι η εικόνα μας μετά τα πρώτα λεπτά που μέχρι να βρούμε λίγο τα πατήματά μας ήταν αρκετά καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε αυτό που ενδεχομένως κάνουμε καλύτερα και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ουσιαστικά κρατήσαμε λίγο την μπάλα, βγήκαμε και με καλύτερες αξιώσεις στην αντεπίθεση, είχαμε και κάποιες ευκαιρίες. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό τεστ για τις δύο ομάδες. Ο Γιούχτας τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση καθώς απέκτησε τον Μάνο Ρουσάκη, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Super League 2 με τη φανέλα του Αλμοπού Αριδέας, με τον ίδιο να παίρνει μέρος για πρώτη φορά στη σημερινή προπόνηση. Η ομάδα των Αρχανών προετοιμάζεται για ακόμα ένα φιλικό, καθώς την Κυριακή θα υποδεχτεί τον Πόρο στις 5:30 σε ένα παιχνίδι με έντονο το άρωμα της Γάμα Εθνικής.